Ο Βασίλης Κιώτη είναι μαζί μου τώρα, να σταθούμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε την κοινή παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών στην εν λόγω εκδήλωση, ξέραμε ότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό, όπως <laughs> λέμε, <laughs> όπως <laughs> στην καθομιλουμένη. Φαίνεται όμως ότι πήγε λίγο χειρότερα, α, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, από ό,τι περίμεναν κάποιοι. Ναι. Καταρχά, να πούμε ότι επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι την καλύτερη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία την κάνει η Νέα Δημοκρατία. Α, ναι. Δηλαδή, άμα μιλάει η Νέα Δημοκρατία, όλοι οι άλλοι δεν πιάνουν μπάζα μπροστά του. Δεύτερον, επειδή αυτή η κριτική που ακούσαμε χθε, στα σημεία, τα ακούσαμε μια βδομάδα πριν από περίπου 30 βουλευτέ, το πρώτο συμπέρασμα που καταλήγω είναι ότι υπάρχει ένα διάβλο επικοινωνία mm -hmm. μεταξύ αυτών των 30 βουλευτών και των δύο πρωθυπουργών. Κάποιο είδου συντονισμό. Ε, φάνηκε γιατί περισσότεροι ήταν στα πίσω έδρανα yeah. χθες. χθε. Το τρίτο είναι, συμφωνώ κι εγώ, ότι πιο πολλοί ενοχλήθηκαν στην κυβέρνηση από την ομιλία Σαμαρά, γιατί περιείχε πολύ βαρύτερε εκφράσει από την κριτική του κυρίου Καραμαλή. Και το γεγονός ότι συνυπήρξαν στην ίδια εκδήλωση, ότι οργάνωσαν να κάνουν κοινή εμφάνιση πολλαπλασίασε την ένταση της κριτικής. Δηλαδή αν μιλούσε εδώ ο Σαμαράς και, mm. και ο Καραμαλής δεν θα ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Ότι μίλησαν μαζί σε μια εκδήλωση και οι δύο, ε, ε, προκάλεσε και αυτό παραπάνω ένα ενδιαφέρον. Ναι. Βασίλη, δεν έχουν το δικαίωμα οι πρώην πρωθυπουργοί να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Ασφαλώς. Και όταν μιλάνε δύο πρωθυπουργοί για ζητήματα στα οποία και η εκλογική βάση εκφράζεται με δυσαρέσκεια για κάποιες επιλογές, κάθε δικαίωμα έχουν. Αλλά υπάρχει τρόπος αν που το λες. παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπεις, τις οποίες αποδέχθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια, βέβαια. Για την ισότητα στο γάμο έχει αποδεχθεί και ο Πρωθυπουργό ότι έγινε ναι. λάθος τουλάχιστον στο Όχι, χρόνο όλα, τα δέχεται, εκδήλωση. Πάντως, ναι. ναι. Αλλά υπάρχει τρόπος που το λες. Μια κριτική μπορεί να είναι ευπρεπή και ήπια και ας περιέχει σκληρά σημεία mm. μέσα τη. Αλλά όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσει, κυρίω από τον κύριο Σαμαρά, ε, νομίζω ότι Οι συμφωνώ και εγώ και ότι και το, το όριο παραβιάζει. Ενδεχομένω σύν την διοργάνωση αυτή τη κοινή παρουσίας. Όταν ένας πρώην πρωθυπουργός θέλει να ασκήσει κριτική στην παράταξή του την οποία έχει υπηρετήσει, επιλέγει και πού θα το πει. Δηλαδή, εγώ είδα ένα κροατήριο χθε, μέσα στο οποίο υπήρχαν πρόσωπα τα οποία πρωταγωνίστησαν στην προσπάθεια επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Σαμαρά να καθίσει στο σκαμνί και να πάει φυλακή μαζί με άλλα εννέα στελέχη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Ε, δεν μπορεί τώρα να του βλέπει να σε χειροκροτούν από κάτω και να δέχεσαι να είναι εκεί, γιατί κακά τα ψέματα ερωτήθηκαν Εκτήκτος και, για τι παρουσίε. Και αν δεν το ήξεραν αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ότι. Θέλω να ελπίζω την... ότι δεν το ήξεραν, ήταν και γιατί εγώ είμαι καλό Αλλά στο υπήρξε ένα κακό, κακό σημάδι. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ενοχληθεί ναι. από όσα συνέβησαν χθε στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτό που επίση είναι βέβαιο είναι ότι δεν θέλει να το δείξει. Ε, ασφαλώ τώρα. Λέει ότι δεν θέλω να σχολιάσω. Αλλά τι δεν θέλει να σχολιάσω. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στο ραδιόφωνο σχολίασε κανονικά. Η κυρία Ντοραμπακογιάννη σχολίασε κανονικά και όσο περνούν οι μέρες, οι μέρες και άλλοι θα σχολιάσουν κανονικά γιατί είναι ενοχλημένοι και κάποιοι. Δηλαδή μην μιλάμε τώρα για τους 30 Ωραία. που συμφωνούν. Γιατί το Ας κάνουν. μιλήσουμε για τους 120 γιατί που το διαφωνούν. Κάνω, Βασίλη. Κοίταξε, δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Ένας καλόπιστος ακροατής θα μπορούσε να πει ότι εκφράζουν αγνά την αγωνία τους δύο πρώην πρωθυπουργοί για την παράταξή τους και για τη χώρα, για το μέλλον της παράταξης και για της χώρας. Ένα κακόπιστο ακροατή θα μπορούσε, ένα καχύποπτο, να το πω έτσι καλύτερα, ακροατή, θα μπορούσε να πει ότι θυμήθηκαν τώρα την κριτική επειδή δεν του ακούει πια ο Μητσοτάκη, ενώ παλιά του άκουγε. Συμφωνώ κι εγώ ότι δεν το κάνουν για αξιώματα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Σαμαρά και ο Καραμαλή διαμορφώνουν άποψη mm. γιατί του αρνείται ο Μητσοτάκη ένα αξίωμα. Δεν το δέχομαι. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Στο ταγκό το ξέρουν και οι τρει Για να χορέψουν δύο ταγκό, πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Άμα πατάει ο ένα το πόδι του άλλο, κάποια στιγμή ο ένα από του δύο θα απομακρυνθεί. Και ξέρει κάτι, έτσι όπω τα βλέπω τα πράγματα, ταγκό ο κύριο Μητσοτάκη δεν θα ξαναχορέψει ούτε με τον κύριο Καραμαλή, ούτε με τον κύριο Σαμαρά. Τέρμα η χορή λοιπόν. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.